Γεια σας και πάλι. Στην προηγούμενη ενότητα συζητήσαμε για το τι οθεί τα ταλέντα σας να θέλουν να σας εγκαταλείψουν. Αφού λοιπόν είπαμε τι δεν πρέπει να κάνετε, τώρα θα αναρωτιέστε, καλά μας τα λες, αλλά τότε τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε τα ταλέντα μας. Σε αυτή την ενότητα ήρθε η ώρα να σας πω τα μυστικά τα οποία θα τους κάνουν να θέλουν να μείνουν. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, προχωράμε στα 8 πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τα ταλέντα σας στην εταιρεία. 1. Δώστε περισσότερους επένους και αναγνώριση. Αν και τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά, δεν πρέπει να προσανατολίζετε μόνο σε αυτά, καθώς η κάθε περίσταση χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση στο θέμα αμοιβή. Πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τη θέση τους λόγω έλλειψης αναγνώρισης και της συμβολής τους. Είτε ως χαρακτήρες είναι εξωστρεφείς ή εσωστρεφείς, οι υπάλληλοι σας πάντα θα χαροποιούνται από έναν έπαινο, είτε αυτός γίνει δημόσια ή κατηδίαν. Όλοι οι άνθρωποι πάντα θέλουν να λαμβάνουν τα εύσημα της καλής δουλειάς που έχουν φέρει εις πέρας. 2. Ορίστε ξεκάθαρους στόχους. Είναι δύσκολο για έναν εργαζόμενο να αποδώσει τα μέγιστα αν οι στόχοι που έχει θέσει η εταιρεία μεταβάλλονται διαρκώς. Επικοινωνήστε τις προσδοκίες σας με σαφήνεια και ορίστε ακριβείς στόχους οι οποίοι να είναι και μετρήσιμοι. Τα αποτελέσματα που θα έχετε είναι τόσο ισχυρά όσο οι στόχοι που έχετε ορίσει. Ενημερωτικά αναφέρω μια ενδιαφέρουσα πρακτική στοχοθέτησης που χρησιμοποιεί η Google, το LinkedIn και εμείς η Workathlon. Αυτή είναι η μέθοδος OKR, η οποία σημαίνει Objectives and Key Results. 3. Να είστε προσανατολισμένοι στο μέλλον. Το να αναλύουμε το παρελθόν είναι σημαντικό ώστε να προβλέπουμε το μέλλον. Αν εστιάσουμε αποκλειστικά στο ότι οι εργαζόμενοι μας είναι αποτελεσματικοί σήμερα, αυτό δεν είναι αρκετό σε ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο μεταβάλλεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Όσο αδύνατον και αν σας ακούγεται, πρέπει επίσης να προσπαθήσετε να μελετήσετε το μέλλον. Για να γίνει κάτι τέτοιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τεχνική management, το οποίο προλαμβάνει καταστάσεις, η οποία λέγεται PPP, Progress Plans Problems. Χρησιμοποιώντας μια τέτοια μέθοδο, θα σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στο να μπορέσετε να εντοπίσετε από πολύ νωρίς πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν και έτσι να έχετε επαρκή χρόνο στο να τα διευθετήσετε. 4. Συζητήστε τις ιδέες σας με την ομάδα. Σε μια μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς να ληφθεί η γνώμη ή να υπάρξουν προτάσεις και σχόλια από τους άμεσα επηρεαζόμενους, δηλαδή το προσωπικό. Μη θεωρείτε αδυναμία το να ζητήσετε τη γνώμη του προσωπικού και να δεχτείτε σχόλια για μια νέα διαδικασία την οποία θέλετε να εφαρμόσετε. Κάτι τέτοιο μπορεί πραγματικά να σας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και να φανερώσει πιθανά προβλήματα τα οποία δεν φανταζόσασταν και ορισμένες φορές τα ευρήματα να σας κάνουν κυριολεκτικά να αναθεωρήσετε την αρχική απόφαση. Εμπιστευτείτε την εξυπνάδα και την ευστροφία της ομάδας σας και χρησιμοποιήστε τις. 5. Δώστε επικοδομητική κριτική σε συνεχόμενη βάση. Καθώς οι εργασίες γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες και αλληλοεξαρτώμενες, οι εργαζόμενοι χρειάζονται ολοένα και περισσότερη επικοδομητική κριτική ώστε να κατανοούν τι κάνουν τέλεια, καθώς και τους τομείς που χρήζουν βελτίωση. Μην επαναπαύεστε σε μια παραδοσιακή αξιολόγηση που γίνεται μία ή δύο φορές το χρόνο, καθώς οι εργαζόμενοι θέλουν να νιώθουν ότι η διοίκηση και ο προϊσταμένος τους βρίσκονται κοντά τους και ενδιαφέρονται ενεργά στο να τους βοηθήσουν να γίνουν καλύτεροι. 6. Μετρήστε συχνά την ικανοποίηση των εργαζομένων σας. Όλες αυτές οι συμβουλές που ανέφερα δεν έχουν καμία σημασία αν δεν καταφέρετε να μετρήσετε την επιτυχία τους. Αν και θα ήταν τέλειο αν κάποιος μπορούσε να εγγυηθεί ότι με δύο σχόλια προς το προσωπικό την εβδομάδα αύξησαν την ικανοποίηση των εργαζόμενων κατά ένα ποσοστό τάδε της εκατό. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι συμβουλές και οι μέθοδοι δεν είναι παρά μόνο κατευθυντήριες γραμμές. Εσείς είστε υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό των ακριβών ενεργειών και τη μετάφρασή τους ώστε να αντιπροσωπεύουν την επιχείρησή σας. 7. Εξοικονομήστε χρόνο στα meetings. Μία από τις πιο σημαντικές αιτίες που καταβαραθρώνει την όρεξη των εργαζόμενων είναι η σπατάλη χρόνου. Όταν μια συνάντηση λόγω κακής προετοιμασίας ή συντονισμού διαρκεί για ώρες, σπαταλά το χρόνο όλων μαζί και τον δικό σας. Προετοιμάστε τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και ορίστε αυστηρά χρονικά περιθώρια για κάθε απάντηση ή συζήτηση. Αντικαταστήστε τις όποιες περιττές ή μη απαραίτητες συναντήσεις και κάντε χρήση από διαδικτυακά εργαλεία ώστε να αυξήσετε τόσο την ταχύτητα όσο και την αποτελεσματικότητα από τις συζητήσεις που κάνετε. 8. Να έχετε πάντα μια ειλικρινή και άμεση επικοινωνία. Επικοινωνήστε ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Η καλή επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο σε μια δεμένη και επιτυχημένη ομάδα. Μοιραστείτε σε εβδομαδιαία βάση τα σχέδια και τις σκέψεις σας. Καθώς κάτι τέτοιο δείχνει στο προσωπικό σας ότι τους υπολογίζετε και θα έχει ως αποτέλεσμα μια ατμόσφαιρα επικοινωνίας και ομαδικότητας. Συνοπτικά, μπορείτε να δείτε τώρα στην οθόνη σας όλες τις προτάσεις με το τι μπορείτε να κάνετε ώστε να διατηρήσετε τα ταλέντα σας στην εταιρεία. Ό,τι και να κάνετε βέβαια από τα παραπάνω, κάποια ταλέντα εν τέλει θα φύγουν. Καθώς αυτό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής,
Μη στενοχωριέστε γι' αυτό. Σε αυτή την περίπτωση είναι βέβαια σημαντικό να κάνετε ένα exit interview, στο οποίο θα τους ρωτήσετε με ειλικρίνεια όλα όσα τους άρεσαν ή δεν τους άρεσαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους μαζί σας. Έτσι θα λάβετε και σχόλια για βελτίωση. Τέλος, αν φυσικά το επιθυμείτε και η περίσταση δεν το αποκλείει, μπορείτε να αφήσετε και την πόρτα ανοιχτή για πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας. Έτσι, φεύγοντας με θετικές και καλές αναμνήσεις από την εταιρεία, θα μπορούν να μεταφέρουν σε συναδέλφους και επαφές τους σε επόμενες εταιρείες, πράγμα το οποίο μελλοντικά θα σας φέρει καλούς υποψήφιους. Κλείνοντας το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, καθώς και ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο. Η ομάδα της Workathlon θα βρίσκεται δίπλα σας σε όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου και θα μοιράζεται μαζί σας κάθε διαθέσιμη πηγή γνώσης. Μην διστάσετε λοιπόν να μας στέλνετε διαρκώς θέματα που σας ενδιαφέρουν να παρακολουθήσετε σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας από αυτά που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Επίσης, αν είστε expert του κλάδου, μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλος της εκπαιδευτικής αλυσίδας. Στείλτε τις γνώσεις που θέλετε να μοιραστείτε στο press@workathlon.com και διατηρήστε τον τουρισμό όσο ψηλά το αξίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα.